Όπως ξέρετε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τιμήσει φέτος τη μνήμη του ποιητή Μανώλη Νανοστάκη. Μετά την τιμητική εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα αποδίδουμε το όνομά του ποιητή στην Εθνική Πλατεία που βρισκόμαστε. Γεννημένος στην πόλη μας το 25, ο Νανοστάκης έζησε σε αυτή μέχρι, έζησε εδώ μέχρι το 1978, οπότε και μετακόμισε στην Αθήνα. Το έργο του έχει καταξιωθεί και βρίσκεται ακόμα και στις μέρες μας στην ανταπόκριση του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού και κυρίως της νεολαίας. Αναγνωστάκης ανέπτυξε και πολιτική δράση βασισμένη σε αρχές και όχι στον καιροσκοπισμό. Η πολιτική και προσωπική ηθική του δοκιμάστηκε ποικιλότροπα, αλλά δεν κάθηκε όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την καταδίκη σε θάνατο στον εμφύλιο, ούτε εξαργυρώθηκε αργότερα με πολιτικά ή θεσμικά αξιώματα. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ζευγός και συνεπής στις βαθιά δημοκρατικές προπηθήσεις του που διαβάστηκαν από τα κανονικά του χρόνια. Με αυτά τα χρόνια συνδέεται και ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε στο μέσο της καθημερινής διαδρομής που έκανε ο Νανοστάκης από το σπίτι στο σχολείο. Είμαστε όμως και σε έναν χώρο όπου συναντούσε τις παιδικές και πρώτες νεανικές του παρέες. Η πλατεία λοιπόν αυτή είναι στο κέντρο μιας νεανικής γραμμής που είχε έναν τριπλό συμβολισμό. Στο ένα σημείο της γραμμής είναι το σπίτι της οδού Μητροπολίτου Διαναδίου που βρίσκεται λίγο παρακάτω. Στο σπίτι αυτό έζησα την βρεφική του ηλικία μέχρι τα 15-16 του χρόνια, διάβασε λογοτεχνία και έγραψε τα πρώτα του ποίηματα. Στο άλλο σημείο είναι το σχολείο του, το πειραματικό του επιθύντα. Στο σχολείο αυτό είχε την τύχη να διδαχθεί μαθήματα από πληκτισμένους δασκάλους όπως ο Γιώργος Θέμελης. Σε όλο τον ενδιάμεσο χώρο, από το σπίτι του μέχρι το σχολείο, συναντούσε και έπαιζε με τους φίλους του. Μπορούμε να φανταστούμε τις φωνές και τα παιχνίδια, τις κόντες και τις συγκρούσεις ανάμεσα στις παρέες που ήδη ο Νανοστάκης αποκαλεί χιουμοριστικά συμμορίες. Οι συμμορίες αυτές του δίδαξαν ένα άλλο μάθημα που έπρεπε να είναι αποθήκη για όλη την μετέπειτα ζωή του. Ότι είσαι υποχρεωμένος κάπου να ανήκεις, θες δεν θες, όπως γράφει στο παντού σου φάση. Επειδή τυχαίνει και εγώ να είμαι απόφυτος του πραγματικού στο αθηματικό, αυτή την εικόνα αυτής της χώρας, αυτού του χώρου και τα παιδικά παιχνίδια και τις συμμορίες τις θυμάμαι πολύ έντονα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ολλανδική Επιτροπή για την οργάνωση της τελετής και το ξεπέρασμα πολλών των παιδίων, την Ελένη Τιχονιλίδη και τον Θανάση του Παπά. Αυτή είναι που ανακατεύστηκα πιο πολύ από όλους αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ και την φιλαρμονική μας για την παρουσία του σήμερα. Πολλές και ιδιαίτερες ευχαριστίες στο μέλος της Ολλανδικής Επιτροπής, στον Μήλτο Πολυβίου, γιατί είχε την ιδέα για την ομαδοσία της συγκεκριμένης πλατείας. Σας ευχαριστώ πολύ.